Άσε με, Ρένα. Πάτα μου. Συνέλθε, Στράτο. Αυτό εδώ... Παράτα το κήρυγμα και φέρε μου το μπουκάλι τώρα. Δεν σου φέρνω κανένα μπουκάλι. Έλα, φέρε μου το μπουκάλι. Μπράβο, κύριε Στράτο, πιες. Πιες, αγόρι. Εγώ είμαι αποκριτής. Ναι, εσύ. Το λες εσύ αυτό που ξέρεις, Νένα. Εσύ το λες αυτό. Ναι. Και το λέω γιατί ξέρω ότι κάθες από το πρωί μέχρι το βράδυ μπεκροπίνεις μόνο και μόνο θρηνώντας ένα γάμο που εσύ ο ίδιος σκότωσες. Ενώ η ίδια σου η γυναίκα κάθεται στο σπίτι και σε περιμένει γιατί η Ελβίνα... Μην ξύνεις με το μαχαίρι την πληγή. Ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ τι έχει συμβεί. Μην μιλάς λοιπόν. Μην μιλάς καθόλου. Και λοιπόν... Και μόνο εκείνη. Αν δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πώς νιώθω, Νένα, κόψε την κουβέντα και παράτα με στην ησυχία μου. Συγγνώμη. Δεν είμαι από σίδερο, είμαι άνθρωπος. Ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο αγαπάω την Ελβίρα. Ξέρεις ότι... ότι εδώ και 3,5 μήνες προσπάθησα, έκανα... έκανα τα πάντα για να την ξεχάσω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται όμως να τη βγάλω από μέσα μου, δεν γίνεται. Στο ατυχήματος. Αυτό εννοώ. Συγγνώμη. Τι να... Τα δικά μου τα χαιρετίσματα θα θυμόταν η κοπέλα. Αλήθεια, ξέχασα να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου. Ξέρεις, εγώ ήμουν ο γιατρός που αποκάλυψα στη γυναίκα σου πως είναι έγκυος 2,5 μηνών. Τι είπες? Είδε σύμπτωση. Όμως τώρα με συγχωρείς, θα πρέπει να τρέξω στην κλινική. Καταλαβαίνεις. Ξέρεις που θα μου πεις. Είναι αλήθεια. Εγώ λείπω από το σπίτι 3,5 μήνες. Πώς μπορεί αυτή να είναι 2,5 μηνών. Μένα σε ρωτάω. Πώς μπορεί να είναι 2,5 μηνών, εγώ λείπω 3,5 μήνες. Πες μου. Πες μου πώς είναι δυνατόν. Πες μου, να σε ρωτάω! Όλα είναι εντάξει στη θέση τους. Ποια? Τα έπιπλα. Τύχη, σαλόνι, όλα στη θέση τους, λέω. Πώς βλέπεις? Και πάνω. Εντάξει. Ο αυτός. Ποιος? Πώς κατεβαίνει. Όχι, κάνεις λάθος. Ναι, ναι. Ναι, Στράτο, ναι. Εσύ πώς πας? Μια χαρά. Η δουλειά καλά? Όπως τα ήξερες. Από υγεία, πώς είσαι? Καλά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί? Με ρωτάς γιατί? Γιατί μου λείπει ο άντρας μου. Ο άντρας που αγαπάω. Ο μοναδικός άντρας στη ζωή μου. Όταν άκουσα τη φωνή σου... Κυκλοφορούμε μαζί. Αυτό θέλεις? Ναι. Και πώς το διάολο θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό, πες μου. Πώς θα ξαναναστήσουμε το γάμο μας από την αρχή, Ελβίρα? Εγώ να ντρέπομαι και εσύ με μια κοιλιά μέχρι και πάνω. Ζήσαμε ωραίες στιγμές μαζί. Αγαπηθήκαμε. Μ' αγάπησες, αγάπησα. Παντρευτήκαμε. Ανοίξαμε ένα σπίτι. Ήρθε ένας παρανοϊκός και μας το διέλυσε, μας το πέταξε στον αέρα. Σ' αγαπούσα και σ' αγαπάω. Εκεί έτσι όπως κάθομαι μόνος μου, όταν ξενυχτάω, μέσα στους εφιάλτες μου, ακούω διάφορες φωνές. Να μου λένε πέτατε στο διάολο. Μια γυναίκα είναι κι αυτή. Πέτατε στα σκουπίδια, τελείωνε. Υπάρχει κι άλλη μια φωνή. Μου λέει όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καλή. Σ' αγαπάει, την αγαπάς. Δεν είσαι σαν όλες τις άλλες. Κράτησε την. Ένα συνήγορο σε υπερασπίζεται. Σε ρώτησα κάτι. Είσαι έγκυος? Είσαι έγκυος από αυτόν, λέγε ρε Ελβίρα! Όχι! Και... πήρα εκείνο το παλιό όπλο που είχε αφήσει ο θείος Ανίβας. Εσύ τον πυροβόλησες και πήγες στο νοσοκομείο. Εγώ. Μάλιστα. Σε βίασε. Εσύ αντιστάθηκες.
Τώρα είναι πιο εύκολο. Είχε δίκιο εκείνη η φωνή. Είχε δίκιο που σε περασπιζόταν. Μου λέει ότι δεν είσαι σαν τις άλλες, δεν... Και τώρα έχεις ένα παιδί που εγώ δεν είμαι ο πατέρας του. Τι θα κάνεις? Ξέρω τις απόψεις σου και τις εκτιμώ. Σε ευχαριστώ. Ό,τι θα κάνω καθένα στη θέση μου. Θα σε χωρίσω, Ελβίρα. Σ' αγάπησα, σ' αγαπώ. Τώρα πια είναι πιο εύκολο, ξέρεις. Η πληγή πονάει λιγότερο. Σ' αγαπάω. Θα προσπαθήσω να σε ξεχάσω. Δεν είναι εύκολο, αλλά...